Ναι, κάμε το κλαπνιάτσιμα μια τσίμα θέστα. Ηλιά μου, καλώς ορίζες. Καλώς σας βρήκα. Είσαι έτοιμος. Γεννήθηκα έτοιμος. Μπράβο, είδες. Έτσι πρέπει να ξεκινήσουμε <laughs> Πάω να κάνω intro γιατί να με σκοτώσει ο Μαριός. Εντάξει. Και μπαίνουμε στο... Στο νόημα σε λίγο. Για όσου δεν ξέρουν, και για του πέντε που μα ακούν και βλέπουν μα. Έξι, μου είπε πριν, μην το ρίχνετε. Α, είδε, εντάξει. Άρα, αυτού του έξι που μα ακούν, βρισκόμαστε στο Listen Blitz, το οποίο είμαστε διαθέσιμοι σε οποιαδήποτε πλατφόρμα audio. Άρα, όποιο ακούει podcast, μπορεί να κάνει ένα απλό search Listen Blitz, μία λέξη για να μα βρει, να μα ακούσει. Όσοι θέλουν να μα ζουν, μπορούν έτσι απλά να μπουν στο Facebook ή στο YouTube, πάλε με το ίδιον τρόπο, listen blitz, και να μας ζουν. Εντάξει, εγώ είμαι ο μορφός, το μορφόπεδο σήμερα είσαι εσύ. Παιδιά, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Χειροκρότημα. Μπράβο. Λοιπόν, Ηλία μου καλώς ορίσες. Φαντάζομαι, ξέρεις τον λόγο που είσαι σήμερα εδώ. Όχι. Εγώ είδα φως και μπήκα, παιδιά, τώρα τι μου λέτε εσείς. Εντάξει, σου είπα, αρθείς για καφέ, αλλά τελικά, είδε έτσι, μια-δυο κάμερες, δύο μικρόφωνα, πάμε να κάνουμε κάτι. Ήρθα να πάρω τα 15 λεπτά δημοσιότητα που πρέπει να έχει ο καθένα <laughs> μα. Λοιπόν, σήμερα είσαι εδώ για να μιλήσουμε για, το, για τα αρώματα και τον ρόλο που βαρούν στι επιχειρήσει. Θέλω έτσι, επειδή κάνουμε το με όλου μα του καλεσμένου, σε ένα λεπτό, Μάρι, γράψε χρόνο. Γράψε χρόνο, Μαριέ. Πάμε, είμαι έτοιμος, ναι. είμαι έτοιμος, Να μας πεις ποιος είσαι και τι κάνεις. Τίποτε παραπάνω. Τα υπόλοιπα να σε ρωτήσω εγώ σήμερα. Βλέξαμε. Καταρχήν, καλά, κατα... ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Καλή επιτυχία στην κοινωνία σα προσπάθεια. Ε, ονομάζομαι Καπρούλα Ηλίας και εκπροσωπώ την εταιρεία Sen Plus. Ε, βρίσκομαι στην Κύπρο περίπου 4,5 χρόνια. Έχω τη χαρά να με φιλοξενεί η Λοιπόν, και είμαι ένα καλαμαρά. Α. Ε, μην πω το υπόλοιπο τι είναι, το ξέρετε. Σα πέφτει λίγο βαρύ η <laughs> <laughs> πρώτη λέξη. <laughs> εντάξει, το έχουμε συνηθίσει. Για καλό λέγεται, δεν λέγεται για ε, και ασχολείσαι Είπε πριν τη λέξη αρώματα ναι. ασχολούμαστε με το scent marketing η εταιρεία μας υπηρετεί το κομμάτι mm. του scent marketing το οποίο ε, δραστηριοποιούμαστε τα, τα τελευταία χρόνια εδώ στην Κύπρο ε, το κομμάτι έχει να κάνει με τη δύναμη του αρώματος και το, την εφαρμογή που, που γίνεται μέσα στα μαγαζιά ούτως ώστε να μπορέσει να αναδείξει την προσωπικότητα του κάθε μαγαζιού και το τελικό του προϊόν ή τη φιλοσοφία μιας εταιρείας 100% τη φιλοσοφία μέσα. Άρα, στην ουσία, για να, έτσι να το πούμε με πιο απλά λόγια, εσύ, σαν Ηλίας πα σε έναν χώρο, επιβλέπει, έχει κάποια στάνταρ τα οποία ακολουθείτε και πώς... δίνει κάποιε λύσει στι επιχειρήσει με, με ποιον τρόπο μπορούν να αρωματίσουν τον χρόνο του και να δώσουν μια διαφορετική αίσθηση. Και σήμερα, ένα από του λόγου που είσαι εδώ είναι για να, για να πούμε πόσο σημαντικό είναι το άρωμα σε μια ανεπιχείρηση ή σε ένα χώρο, σε ένα γραφείο ή σε ένα εστιατόριο τέλο πάντων. Και θεωρούμε ότι σαν ειδικό αυτού του χώρου είσαι σήμερα εδώ για να πούμε για ποιο λόγο πρέπει να αρωματίσουμε ένα χώρο, τι πρέπει να έχει ο χώρο μα και πού αποσκοπεί τούτη η χρήση. Από ό,τι από ότι βλέπω είσαι πάρα πάρα πολύ καλά ενημερωμένος και σαν πελάτη πελάτης κιόλας είσαι και ευχαριστημένος. Θα σου πω. Ε, Όντω, το άρωμα επηρεάζει. Και επηρεάζει όχι, το λέω εγώ. Μιλούν έρευνε ε, χρόνια. Να ξέρετε ότι η όσφρηση είναι η μοναδική, μέτρη, η μοναδική αίσθηση η οποία δεν έχει μονάδα μέτρηση. Ε, άρα είναι υποκειμενική για τον καθένα μα. Για να καταλάβετε ένα πράγμα το πόσο σημαντική είναι η όσφρηση στον άνθρωπο, επιβιώσαμε. Ω είδο, για να γίνουμε αυτό που γίναμε σήμερα, επιβιώσαμε μέσω τη όσφρηση. Ω Homo sapiens που ήμασταν. Φανταστείτε ότι δεν υπήρχε τότε ε, ούτε η γραφή, ούτε η λεκτική επικοινωνία. Υπήρχε μια μορφή μη λεκτική επικοινωνία. Ε, οι άνθρωποι επικοινωνούσαν με ήχου και επικοινωνούσαν μέσω τη όσφρηση. Ακόμα και το τέρι του το βρίσκαν μέσω τη όσφρηση. Ε, τα ζώα. Τα ζώα όταν θέλουν. Ε, τα ζώα όταν θέλουν να γονιμοποιήσουν, το τέλο το βρίσκουν μέσω τη όσφρεση. Τα λουλούδια μυρίζουν διαφορετικά, η θάλασσα μυρίζει διαφορετικά, η φύση γενικώ μα έχει, έχει κάνει τα πάντα να μυρίζουν γύρω μα για ένα και για ένα μόνο λόγο. Για να μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ του. Εμεί λοιπόν ω άνθρωποι επιβιώσαμε, φτάσαμε και γίναμε αυτοί που είμαστε αυτή τη στιγμή. Και το κομμάτι αυτό έχει μείνει λίγο πίσω. Είμαστε πιο πολύ οπτικοί. Στι μέρε μα εννοείται στι μέρε μα είμαστε στις πιο οπτικοί. Πιο 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 ενώ δεν δίνουμε σημασία στην όσφρηση που αν πάμε πίσω, όπως αναφέρεις, αναφέρνεις και εσύ τώρα, είναι ένα σημαντικός παράγοντας για να είμαστε σήμερα, αν πιάσουμε την εξέλιξη του, του ανθρώπινου είδου. να είμαστε σήμερα στο σημείο που είμαστε. Δηλαδή, ότι η όσφρυση παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο σε ότι καταλαβαίνουμε και αντιλαμβανόμαστε, δηλαδή, όταν, να το πω έτσι απλά, όταν μυρίζει κάτι, αντιλαμβάνεσαι ότι μπορεί κάτι να καίγεται. Άρα, αντιλαμβάνεσαι εσύ πλέον, αντιλαμβάνεσαι ότι κάτι καίγεται. Και μόνο και που να το μυρίζει. Δεν το είπε κανένα. Ναι, ή, ή δεν το άκουσε. Δεν, δε δε, το... δεν το είπε κανένα. Δηλαδή, υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε πολύ απλό. Είσαι στο σπίτι σου, η γυναίκα σου στείλει πορτοκαλάδα, εσύ είσαι στο άλλο δωμάτιο, δεν έχει δει καν τι κάνει, σου μυρίζει πορτοκάλι. Ποιο το είπε αυτό. Σου μίλησε, σου μίλησε μυρωδιά. Άρα μιλάμε τώρα ότι είναι μία μορφή μη επικοινωνία. Αυτό λοιπόν αρχίζουμε σταδιακά τώρα και το βάζουμε μέσα στη δουλειά μα. Τι είναι, Φτιάχνουμε ένα μαγαζί. Επενδύουμε ένα καρό χρήματα. Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε διακοσμητή, μπορεί και όχι. Επιλέγουμε και βάφουμε του τοίχου σε συγκεκριμένο χρώμα. Βάζουμε ράφια, βάζουμε ε, μουσική, βάζουμε τα πάντα. Πρέπει λοιπόν στο τέλο όλο αυτό το κόνσεπτ που έχουμε δημιουργήσει να έρθουμε και να βάλουμε μια μυρωδιά η οποία να εκφράζει συγκεκριμένα πράγματα πάνω στο κόνσεπτ που έχουμε βάλει. Άρα στην ουσία να ολοκληρώσουμε την, την εικόνα. Ακριβώ. Ολοκληρώνει την εικόνα. Μπορεί να έχει εικόνα, μπορεί να έχει ήχο και να βάλει μέσα και το, και το άρωμα. Το άρωμα, όταν είναι στοχευμένο, τότε μπορεί να επικοινωνήσει συγκεκριμένα πράγματα και σε συγκεκριμένο target group που εμεί απευθυνόμαστε. Και αυτό έχει εφαρμογή από το πιο μικρό κατάστημα τη γειτονιά μέχρι το μεγαλύτερο, μέχρι το μόλ, το αεροδρόμιο, ό,τι μπορούμε να φανταστούμε ότι είναι, ότι είναι μεγάλο, α πούμε. Βάσει εμπειρία σου, εσύ ότι πλέον. Όλοι οι επιχειρηματίε ή μεγάλα καταστήματα ζητούν τη, τη γνώμη σου ή τη γνώμη τη εταιρεία ή την άποψη ενώ σαν εσεί που έχετε επαγγελματική κατάρτιση σε αυτόν τον τομέα. Γιατί θέλουν να επηρεάσουν συγκεκριμένα κομμάτια, δηλαδή να, να προδιαθέσουν το κοινό. Θα σου πω τι συμβαίνει. Έτσι ναι, ο κόσμος έχει αρχίσει και ψάχνεται, η αλήθεια είναι. Και το δύσκολο κομμάτι το δικό μας και δεί στην Κύπρο, ήταν να έρθουμε να εκπαιδεύσουμε ένα καταναλωτικό κοινό το οποίο δεν το, δεν το γνώριζε καν. Όλοι γνώριζαν, OK, πάμε να βάλουμε ένα άρωμα μέσα το οποίο να μυρίζει όμορφα. Το όμορφο όμω είναι συγκεκριμένο. Ε, συγγνώμη. Ε, το όμορφο είναι κάτι το οποίο είναι υποκειμενικό τελείω. Εμεί λοιπόν τι θέλουμε να κάνουμε. Εμεί θέλουμε να κατευθύνουμε τον εκάστοτε επιχειρηματία να μα πει και να μα αναλύσει επί τη ουσία τον brief του. Εντάξει, με πιο σκεπτικό έχει στήσει τη, την, εταιρεία. την εταιρεία, το μαγαζί του, το οτιδήποτε και να είναι. Και να έρθουμε λοιπόν εμεί και να συνεχίσουμε αυτή του τη σκέψη και να το βάλουμε ένα άρωμα το οποίο να προσδίδει συγκεκριμένη αίσθηση. Ούτω ώστε να μπορεί να επικοινωνήσει το κατάστημα με του πελάτε. Αυτό γίνεται με μία ε, συγκεκριμένη μορφή. Εντάξει, ο κόσμο θέλει να μπει και να ψωνίσει. Την ώρα που θέλει να μπει λοιπόν και να ψωνίσει, πρέπει με κάποιο τρόπο να τον κρατήσει στο μαγαζί μέσα και να μπορέσει να παραμείνει και να πάρει την αίσθηση που Και αυτή η αίσθηση έρχεται πάντοτε από το λεμβικό ιστό. Υπάρχει στο, στο πίσω μέρο του εγκεφάλου μα υπάρχει ένα αποθηκευτικό τμήμα, το οποίο ονομάζεται λεμβικός ιστό. Εκεί λοιπόν απομνημονεύει τι πληροφορίε. Κάθε φορά, κάθε φορά που μυρίζουμε μία μυρωδιά, μπορούμε να τη θυμόμαστε για όλη μα τη ζωή. Και το εξή μαγικό συμβαίνει, ότι μπορούμε να κάνουμε το εξή. Να συνδέσουμε τη μυρωδιά με οποιαδήποτε στιγμή άρα όλοι μας έχουμε να θυμόμαστε φαντάσου τώρα το πιο απλό παράδειγμα το νυχτολούλουδο όταν ήμασταν μικροί στο χωριό μας εγώ να το πάρω στο δικό μου κομμάτι γιατί βλέπεις ότι τα κιλά μου είναι όπως πρέπει εντάξει ρε φίλε αν ανάψει κάρπονο και μυρίζει κρέας ρε φίλε να το ανιχνεύσω τρία χιλιόμετρα πίσω Α, άρα πέραν τη είναι συνδεδεμένη αυτή η μυρωδιά στον εγκέφαλο, όπω το λενδικό όπω είπε, με αυτή τη μνήμη. Δηλαδή, με το που μυρίζει αυτό, σίγουρα αν έχει καλή ανάμνηση, αμέσω ξεκινά να σκέφτεσαι πιο θετικά. Μπορεί να πεινάσει και το να θέλει να πεινάσει. Συμβαίνει και στο αρνητικό. Δηλαδή, επισύρει μνήμε. Έτσι, οτιδήποτε και να είναι αυτό. Γι' αυτό εμεί τι θέλουμε να κάνουμε. Θέλουμε να δουλεύουμε στοχευμένα, βάσει του κόνσεπτ που έχει κάθε επιχείρηση, ούτω ώστε να μπορεί να βγαίνουν συγκεκριμένα θετικά μηνύματα στον κόσμο. Ναι, αλλά είπε μια λέξη αρνητικά. Δηλαδή, προσπα... θέλεις θέλει να μου πει ότι το άρωμα έχει και αρνητικά και θετικά. Ενώ υπό την έννοια ότι. Η όσφρηση έχει και αρνητικά και θετικά. Δηλαδή. Εξήγα μα Αν... το, το ελ, λίγο πώ δουλεύει. Ε, ένα πολύ απλό παράδειγμα. Εγώ κατάγομαι από το περιστέρι στην Αθήνα. Έτσι. Ε, ε, όταν έρχεσαι από την εθνική οδό, περνά από τα το δηληστήρια του Σκαραμαγκά. Έχει μια πολύ άσχημη μυρωδιά. Αυτή λοιπόν τη θυμάμαι εγώ από τριών χρόνων παιδί. Κατάλαβε. Άρα, με το που θα μυρίσω κάτι αντίστοιχο, θυμάμαι κατευθείαν τα αναφυγή του, του, Σκαραμαγκά. Αντιλαμβάνεσαι τώρα ότι μπορεί να συνδέσει είτε θετικά είτε αρνητικά. Κατάλαβε. Άρα, εμεί τι θέλουμε να κάνουμε. Η όσφρηση, εφόσον έχει αυτή την πολύ μεγάλη δύναμη, φαντάζομαι ότι η όραση θέλουμε. 1,5 δευτερόλεπτο για να μπορέσουμε να, είτε να το, κάτι που θα περάσει μπροστά από την τηλεόραση και θα το δούμε ας πούμε Είτε να το απομνημονεύσουμε, είτε να το αφήσουμε. Εντάξει. Στην όσφαιρη θέλουμε 0,5 δεύτερα. Άρα είναι πολύ πιο, πιο γρήγορη η εννοή που έρχεται. Πολύ πιο γρήγορη. Η ανάμνηση. Είναι ανάμυνση. πολύ πιο άμεση. Είναι πολύ πιο άμεση και πρόσεξε. Δεν μπορεί να κάνει κάτι. Δηλαδή, σου έρχεται κατευθείαν. Δεν μπορεί να το, το διώξει. Σου έρχεται. Αν με το που μυρίζει κάτι, αμέσω συνδέεται με εικόνα, με είτε φαγητών, είτε, είτε κακή μνήμη. Να το θέσουμε με βαθμό. Με, με τα πάντα. Ε, είπες Είπε πριν όμω κάτι το αρνητικό, δηλαδή πώ ξεχωρίζει ο εγκέφαλο μα ή ο ανθρώπινο νου ένα άρωμα το οποίο μυρίζει ωραία και ένα άρωμα που μα μυρίζει μας άσχημα. Γιατί όπω είπε και πριν, το ωραίο είναι υποκειμενικό. Άρα κάτι που αρέσει σε μένα μπορεί να μην αρέσει σε σενα mm -hmm. ε, αυτό πώ εξηγείται. Στο κομμάτι το δικό μα αυτό είναι το θέμα. Ότι δεν πάμε να κάνουμε κάτι το οποίο να είναι ωραίο μόνο Πάμε, κάνουμε κάτι το οποίο είναι στοχευμένο. Δηλαδή, μπαίνει σε ένα μαγαζί με ρούχα και σου μυρίζει βανίλια. Και πριν μπει μέσα στο μαγαζί αυτό, δεν, φαντάζομαι ότι σου έχουν κλείσει τα μάτια και δεν ξέρει πού μπαίνει. Ωραία, αλλά είναι μαγαζί με ρούχα. Εσύ πού θα νομίζει ότι μπαίνει. Σε παγωταρία. Σε παγκοταρία, σε φούρνο. Σε κρεπερή. Μπράβο. <χει> Κατάλαβε. Άρα, αυ, αυτόματα έχω αποτύχει. Πρέπει λοιπόν να βάλω κάτι το οποίο να μπορεί να σου δώσει μια αίσθηση η οποία θα πει ότι με το που θα ανοίξει τα μάτια, ναι, αυτό του ταιριάζει. Άρα αυτόν περιμένω. Με το που μπει να μπει, ναι, ρε φιλέ, δάμε, εδώ είμαστε. Ακριβώ. Ε, κοίτα, από πίσω από τη δουλειά μα κρύβεται. Υπάρχει αρωματοποιία. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι αρωματοποίητοι και δημιουργούν αρώματα. Αυτό είναι μια ολόκληρη επιστήμη. Ω, ωραία. Ε, καλούνται αυτοί οι άνθρωποι να φτιάξουν ένα άρωμα φερρυπίν το οποίο να βγάζει την αίσθηση τη πολυτέλεια. Μπορεί μέσα το άρωμα να έχει μέχρι 1500 συστατικά. Λοιπόν. Το άρωμα τη πολυτέλεια λοιπόν, να το πάρει και το βάλει σε ένα μαγαζί το οποίο δεν έχει αυτή την αίσθηση, θα είναι λάθο. Δεν θα ταιριάζει με το δεν χώρο. Δεν θα ταιριάζει. Άρα θα πει πράγματα τα οποία δεν θα μπορεί να τα επικοινωνήσει στου πελάτε του. Αντιλαμβάνεσαι τι λέω. Κατάλαβε. Άρα, εμεί, ποια είναι η δουλειά μα. Έχουμε πίσω μα Ανθρώπους, οι οποίοι ονομάζονται αρωματοποιοί και δημιουργούν αρώματα. Εγώ έρχομαι λοιπόν και τι κάνω. Μπαίνω μέσα σε κάθε κατάστημα, συζητάω με τον εκάστοτε επιχειρηματία και βγάζω και του δίνω κάποια αρώματα τα οποία είναι στοχευμένα, μπαίνουν μέσα στο μαγαζί του και επικοινωνούν συγκεκριμένα πράγματα προ του πελάτε. Για να συνάδουμε το κόνσεπτ το οποίο Ακριβώς. διαθέτει η εκάστοτε επιχείρηση. Και το Σέντ Μαρκίνιντ έχει πολλή εφαρμογή. Δηλαδή, μπορώ να μπω σε ένα φούρνο μέσα και να το κάνω να μυρίζει τσουρέκι, να το κάνω να μυρίζει σοκολάτα για να επηρεάσω το καταναλωτικό κοινό και να μπορέσει να φάει. Άρα αύριο, αύριο εγώ θέλω να μυρίζει. Εντάξει, θα σου πω ζωβλάκια, με oh μυρίζει καπνιά. Να, θα ήθελα να μυρίζει μια Twix, έτσι, μια γκάλαξη στο δωμάτιο μου. Twix <laughs> και γκάλαξη μπορούμε να φτιάξουμε, φίλε μου. Ό,τι <laughs> <laughs> θε μπορούμε να φτιάξουμε. <laughs> <laughs> το θέμα είναι εσύ τι θε να κάνει. Λοιπόν, πάμε λίγο λοιπόν, να πούμε έτσι. Η Sen Plus, ε, να πούμε καταρχήν ότι είναι κυπριακή η εταιρεία, δηλαδή, αν μπορούμε να το θέσουμε έτσι. <laughs> είναι, η εταιρεία είναι αμυγό κυπριακή. Δημιουργήθηκε πριν από 4 χρόνια περίπου η μαμά εταιρεία η δική μας ονομάζεται Mega Systems η οποία είναι στην Ελλάδα εδώ κάναμε rebranding ήρθαμε και στήσαμε την εταιρεία αυτή Άρα εσύ πόσα χρόνια είσαι στην Κύπρο ενώ ασχολείσαι αποκλειστικά με το... Εγώ γι' αυτό ήρθα Ήρθα εδώ και ανέλαβα την εταιρεία μου. Άρα, ο σκοπό όταν ήρθε στην Κύπρο ήταν για να στηθεί ο κανονικά. Ο σκοπό το... είναι για να στηθεί μια εταιρεία και να, να μπορέσει το καταναλωτικό κοινό να εκπαιδευτεί προ ένα προϊόν το οποίο μέχρι τώρα δεν το ήξερε. Εντάξει, άρα, με, τη, με την κάθοδο σου στην Κύπρο και μετά από τρία-τέσσερα χρόνια που είσαι στην Κύπρο, εννοώ mm. επαγγελματικά, Ποια είναι η άποψή σου γενικά για τον χώρο τη αρωματοποίηση εννοώ του marketing. Έχει πολύ μεγάλο εύρο για να μπορέσει να κινηθεί, έχει πολύ μεγάλο εύρο. Πιστεύει ότι σαν κουλτούρα κυπριακή, ενώ το κυπριακό κοινό, είμαστε πίσω ή είμαστε μπροστά. Γελάω, ξέρει γιατί? Γιατί... γιατί. όταν έκανα το εγχείρημα να έρθω, ξέρει τι μου είπανε. Καλά, είσαι τρελό. Και οι ίδιοι οι Κυπραίοι. Πού θα πα, δεν το ακούν αυτό οι Κυπρέοι και το ένα και το άλλο. Εγώ δεν πιστεύω καταρχήν ότι δεν ακούει ο άνθρωπο. Αν μάθει να του μιλά σωστά, ειλικρινά και έτσι όπω. Πρέπει να μιλήσει τον καθένα, νομίζω έχει ένα πάρα, πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό να πετύχει. Λοιπόν, εμένα γενικώ μου αρέσουν και οι προκλήσει. Οπότε μπήκα σε μια διαδικασία και το έκανα. Και έχω να σα πω ότι ναι, ακούει ο Κυπριακό λαό. Ακούει. Και μπορώ να πω ότι είναι και επαγγελματίε άνθρωποι οι οποίοι έχουν τα μαγαζιά. Θα σε ακούσουν. Έχουν το εξή καλό. Και επίση το δεύτερο καλό που έχει ε, η κυπριακή κουλτούρα σε αυτό το κομμάτι είναι ότι εάν του καταφέρει και του κερδίσει, θα μείνουν μαζί σου δεν σε πουλάνε εύκολα. Αυτό είναι πάρα, πάρα πολύ σπουδαίο. Έτσι και θα σου φέρουν και πελάτε, νομίζω. Στο τέλος της μέσης. και κομίσιον στο τέλο. <laughs> ναι, εγώ θέλω τα, <laughs> μετά από να τελειώσει το βίντεο, θέλω τα κομίσιον μου. Εννοείται, ρε φίλε. Αντιλαμβάνεσαι. Σημαίνει. Λοιπόν, θέλω να πούμε λίγο λοιπόν, για την τεχνολογία. Γιατί όταν, όταν γνωριστήκαμε εμεί, να πούμε και λίγο λοιπόν τα ιστορικά, πώ γνωριστήκαμε. Ε, αντιλαμβάνεσαι ότι υπάρχουν νομίζω Τρία-τέσσερα σημεία στην Ελλάδα που είχα εντοπίσει mm -hmm. ότι έκαμε μου τρομερή εντύπωση το άρωμα είναι πάνω σε συγκεκριμένα μαγαζιά και μου είπες είναι όλα κοντά μας. Mm -hmm. Άρα αυτό που είχα καταλάβει και εγώ μέσα από, από τα αρωμάτα που ε, ε, μυριζόμουν στα μαγαζιά είναι ότι η συγκεκριμένη εταιρεία κάνει κάτι διαφορετικό. Και ο λόγος είναι ότι όταν μπαίνω σε ένα μαγαζί μου είχε, το οποίο ήταν κάθε πέντε λεπτά. Δηλαδή, όπου ήμουν στο χώρο των οποίων ήταν παντού τα Ήταν, ένιωθα εδώ... Διαχέεται παντού. Ναι. Ποιο υπάρχει κάποια τεχνολογία πίσω. Θα σου πω πώ γίνεται. Από αυτό. Καταρχήν, ένα από τα μεγάλα προτερήματα τη εταιρεία είναι ότι όλα τα αρώματα μα είναι υψηλή απόσταση. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο αυτό. Και τι εννοεί για την τάξη, εγώ αντιλαμβάνεσαι. Είμαι... Όταν ε, ε, λέμε υψηλή απόσταση, μιλάμε ότι είναι η καλύτερη ποιότητα που μπορεί να, να βρει στο κομμάτι των αρωμάτων. Ε, πρώτον. Δεύτερον, τεχνολογικά, δόξα τω Θεώ είμαστε αρκετά μπροστά. Δουλεύουμε εδώ και τα τελευταία, εγώ τουλάχιστον που έχω έρθει στην Κύπρο, δουλεύω μόνο με ατμοσφαιρική τεχνολογία τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Ε, τι συμβαίνει, τα αρώματα έρχονται από τα λουλούδια. Βγαίνει η Εσάντ. Και όπω έρχεται η Εσάντ, μπαίνει μέσα σε συσκευέ ατμοσφαιρικέ, οι οποίε έχουν ένα συμπιεστή και βγάζουν προ τα έξω το άρωμα. Το άρωμα το διασπούν σε μικρά νανοσταγονίδια και παίρνουν τη μορφή του ατμού, φαντάσου. Η οποία καλά-καλά πολλέ φορέ και με γυμνό μάτι δεν φαίνεται. Σπάει λοιπόν το άρωμα σε μικρά νανοσταγονίδια, είναι πανάλαφρα προ τον αέρα και κινούνται πάρα πολύ εύκολα μέσα στο χώρο και έχουν και δυνατότητα να μένουν μέσα στον χώρο. Και από εκεί και πέρα η, η τεχνολογία αυτή μα παρέχει και την εξή δυνατότητα. Μπορούμε να δουλεύουμε και μέσω του κλιματισμού. Δηλαδή, μπορεί να πα σε ένα ξενοδοχείο Φερρυπίν που έχει κεντρικό κλιματισμό και να πάμε και με μια ειδική προσαρμογή να το περάσουμε μέσα. Οπότε, με το που εξαερίζει ε, στο χώρο αυτό, πάει και διαχέεται παντού. Και δεν καταλαβαίνει από πού σου έρχεται και μυρίζει από άκρη σ άκρη. Και όχι μόνο σε ξενοδοχεία. Γενικώ, όπου υπάρχει κεντρικό κλιματισμό, μπορεί να το κάνει αυτό. Και είναι και ένα καταπληκτικό αποτέλεσμα. Είτε μπορεί να βγει και εκτό. Έτσι, στο χώρο κανονικά. Άρα στην ουσία δεν χρησιμοποιούμε τον όρο σπρέι να πούμε. Είναι... Ναι, ο όρο σπρέι, κοίταξε να δει, επειδή είναι πολύ παρεξηγημένο. Ο όρο σπρέι ήταν αυτό που πριν από 27-28 χρόνια αυτό βγήκε υπήρχε. στην ελληνική αγορά. Αυτό υπήρχε και καλώ υπήρχε και είναι ένα πράγμα το οποίο το υπηρετήσαμε και μα έφερε μέχρι εδώ. Από εκεί και πέρα, επειδή οι τάσει συνέχεια αλλάζουν, εμεί κοιτάμε να εξελιχθούμε. Η εξέλιξη αυτή επιτάσσει να πάμε παρακάτω. Λοιπόν, και γι' αυτό Μπήκαμε σε αυτή τη διαδικασία. Κάτι που ξεχάσαμε να πούμε. Να δούμε δώρα σήμερα. Ε, θα, θα δώσουμε δώρα. Τι άκουσε με τα <laughs> μύρτε. Απότομα να τα πει όλα. Λοιπόν, να πούμε να ενημερώσουμε όλοι φε, σήμερα. Να δώσουμε έτσι για να πιάσει και ο κόσμο που μα ακούει. Όσοι μα ακούν. Τώρα. Οι έξι, είπαμε. Οι έξι. Που μπορεί έξι... και να γίνουν εφτά <laughs> σήμερα. <laughs> ή μπορεί να γίνουν τέσσερι. ο έβδομο θα είσαι εσύ. <laughs> <laughs> έτσι. Λοιπόν, και οι άλλοι τρει που μα βλέπουν έτσι. στο τέλο εμείς για όσους... Μαρία, εκείνους που μας ακούν τι έντεγα μου. Δεν τόσο να τους που μας ακούν μόνο. Να μπουν να μας δουν. Εντάξει, μην τα σπάσεις ούλα. Θα τώρα. Στο τέλος του podcast να δούμε το πώς μπορεί ο κόσμος να κερδίσει... Να κάνουμε giveaway, φίλε, δύο wooden sticks, να μας πεις τι είναι τα wooden sticks για να καταλάβουν τη διαφορά που, παίρνουμε το Send Plus, κάνουμε το Promotion, θυμάσαι τα Commission μου μετά. Πολλά, θα μου στοιχίσεις πολλά στο τέλος και δεν ξέρω τι θα κάνω. Λοιπόν, να σκεφτεί και ο Μάριος έναν τρόπο που να δώσουμε στα παιδιά που μας ακούν μόνο, γιατί ξέρεις, εσύ ο κόσμος που μας ακούει μόνο. Αλήθεια. Ναι. Είναι ακουστική τυπικά, αλλά κάνω. Ναι, γι' αυτό είμαστε podcast. Έτσι. Λοιπόν, να συνεχίσουμε να πούμε τα υπόλοιπα μας και τα υπόλοιπα στο τέλος. Και κάτω στις πληροφορίες στο YouTube. Είμαι στη διάθεση. Κάτω. Είσαι. Με που γάμουν οι youtubers κάτω. Δεν δε κάμερα και κάμε Α, κάτω. Λοιπόν, όπως έλεγες εσύ ότι χρησιμοποιούμε μια πιο ατμοσφαιρική τεχνολογία Άρα τα σταγονίδια μέσα στα αρώματα είναι πανάλαφρα. Σωστά τα λέω. Και μπορούμε πιο εύκολα να ταξιδέψουν στον χώρο. Γι' αυτό έχουμε γίνει που διαχέεται πιο εύκολα το αρώμα. Δεν έχει βάρος. Μένει, μπράβο ακριβώ Και μένει πολλή ώρα μέσα στον χώρο. Τώρα απλά να πάμε πίσω στο θέμα μα. Πώ λειτουργεί αυτή η τεχνολογία, ενό σου ποιε και, και μέθοδου χρησιμοποιεί, Γιατί, αν θυμούμε καλά την πρώτη μέρα που γνωριστήκαμε, mm -hmm. είπε ότι θα σου φέρω δύο συσκευέ. Mm -hmm. Η μία θα είναι άρωμα και η άλλη θα είναι αδρανοποίητη. Είσαι δυνατό πολύ. Δεν ξεχνά τίποτα. Ε, βέβαια. Κοιτάξτε, υπάρχουν κάποιοι χώροι που έχουν πρόβλημα. Αυτό μπορεί να είναι η μυρωδιά από υγρασία και από μούχλα. Μπορεί να είναι ο δίπλα να είναι ψαράδικο, φερρυπίν και μέσα να μυρίζει πολύ άσχημα. Εκεί δεν πα ποτέ να βάλεις άρωμα μέσα στο χώρο. Πρέπει πρώτα να αδρανοποιήσει αυτή τη μυρωδιά και μετά να βάλει το άρωμα. Η μυρωδιά έχει αρνητικά και θετικά μόρια. Τα αρνητικά μόρια είναι αυτά που λειτουργούν, ε, λειτουργούν βάναυσα, θα έλεγα, σε ένα χώρο μέσα. Εντάξει? Πηγαίνουν και κάνουν το εξή. Βρωμάνε. Εμεί τώρα τι πρέπει να κάνουμε. Πρέπει να πάμε να αδρανοποιήσουμε να, τα αρνητικά μόρια και να αφήσουμε τα θετικά μόρια. Ωραία. Για να το κάνει λοιπόν αυτό, φαντάσου ότι έχουμε μια τεχνολογία η οποία είναι πάλι ατμοσφαιρική τεχνολογία, ένα ειδικό προϊόν το οποίο αυτό αδρανοποιεί τι οσμέ. Αφήνουμε λοιπόν το ένα το προϊόν επάνω, αδρανοποιεί τι και μετά αφήνουμε το άρωμα και φέρνει το αποτέλεσμα που θέλουμε. Πάμε σε ένα χώρο και δεν βάζουμε ένα πλάρωμα για να καλύψουμε τι υπόλοιπε μυρωδιέ. Μπαίνει ακόμα μια συσκευή που χρησιμοποιείται με τον ίδιο τρόπο, να δείχνουμε δεν ξέρει τηλεμαρκετίνγκ. Μ' αρέσει. Λοιπόν, και στην ουσία τι κάνουμε. Αδρανοποιούμε όπω είπε, το χώρο αν μυρίζει κάτι. Ακριβώ. Αν δεν. χρειάζεται, πάμε και αδρανοποιούμε. Αν ο χώρο είναι καθαρό, δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε, να χρησιμοποιήσουμε την αδρανοποίηση. Που, που, σε ποιε περιπτώσει χρησιμοποιούμε την αδρανοποίηση. Σε πάρα πολλέ περιπτώσει σου είπα: Οποιαδήποτε ε, άσχημη μυρωδιά έχουμε μπορούμε να την, να την καλύψουμε. Δεν θα δρανοποιήσουμε. Είπε τη λέξη ψαράδικο. Ναι. Δηλαδή τώρα μπορεί να ανθρανοποιήσει μια ψυστεργιά μου που ψάρια, Δηλαδή πλάσπου που είναι για αυτό το πολίο 100%. Στο 100%. Να βάλουμε μπετ. Το έχω κάνει. Να βάλουμε μπετ. Το έχω κάνει. Και όχι μια φορά. Έχω κάνει και δυνατέ συνεργασίε έτσι. Εντάξει, εμεί δεν έχουμε πρόβλημα να αναφέρει ονόματα εταιριών. Ω παράδειγμα. Εντάξει, κοίταξα τώρα κάναμε μια τέτοια συνεργασία με την Blue Island. η Blue Island είχε συγκεκριμένο πρόβλημα. Μύριζε το αυτή η άσχημη ροδιά του, ψαριού. πήγαμε, αδρανοποιήσαμε και βάλαμε μέσα ένα άρωμα το οποίο να βγάζει την αίσθηση τη φρέσκια θάλασσα. Η βάση του είναι το, το ιόδιο. Το ιόδιο τη θάλασσα. Οπότε με το που μπαίνει μέσα, μυρίζει κάτι φρέσκο. Εσύ τι θε εκείνη την ώρα με το που θα μπει μέσα να ψωνίσει φρέσκο ψάρι. Αυτό το δίνει κατευθείαν μέσα η αίσθηση πλέον. Εντάξει, εγώ μπορώ να το πω από το, από το δικό μου το κομμάτι. Το οποίο εντάξει, όπω αντιλαμβάνεσαι, δραστηριότητα στον τομέα των ελαστικών, που η μυρωδιά του ελαστικού σε αποθεκευτικό χώρο είναι πάρα πολλά εντονή. Νομίζω ναι. το είχε προσέξει όταν ήρθε την πρώτη φορά πριν να ξεκινήσουμε τη συνεργασία. Ε, εγώ αυτό που μπορώ να πω από το κομμάτι μου είναι ότι όντω δουλεύει. Ότι όντω κατάφερε, πήγαμε στα γραφεία μα γιατί για, για του λόγου που βρίσκονται στον ίδιο χώρο, έχουμε να δρανοποιήσει σχεδόν εντελώ την μυρωδιά του το, το, το καουτσούκ. Mm -hmm. Να το πω έτσι, μέσα στα γραφεία μα. Και όντω, πάρα πολλοί κόσμοι, νομίζω είδε του και εσύ, επικοινωνήσαν μαζί σου γιατί ήρθαν στο χώρο μα και όντω δεν μυρίζει. Δηλαδή, βγαίνει έξω στην αποθήκη, μυρίζει το καουτσούκ, μπαίνει μέσα στο γραφείο και είσαι σε άλλον πλανήτη. Είναι, κοίταξε να αλήθεια είναι και σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για όλα τα καλά σου λόγια. Ακόμα commission δεν e μπορείς. Εντάξει, στο τέλος είπα Τέλο προμήθεια προμήθειες μου ρε φίλε. Το ξέρω ρε φίλε, τι θα το κάνουμε. Μάρια, τι θα τον κάνουμε αυτό. Τίποτα. Ένα ε, έχει υπόθεση. <laughs> ε, ναι, το συγκεκριμένο προϊόν μου έχει λύσει τα χέρια. Έχω καλύψει πάρα, πάρα πολύ δύσκολε περιπτώσει. Ε, σκουπίδια φαντάσου να μυρίζουν σκουπίδια από ψαρικά μέσα και όχι μόνο ε, μουχλες διαμερίσματα υγρασίες ξενοδοχεία ε, πάρα πάρα πολύ είναι, είναι τρομερά, είναι εξειδικευμένο προϊόν Εντάξει, και μου έχει λύσει τα χέρια άρα όταν μπαίνω λοιπόν σε ένα χώρο μέσα και τον δω να μυρίζει άσχημα θα πρέπει πρώτα να δρανοποιήσω και μετά να αφήσω το άρωμα είναι σαν τον άνθρωπο που βγαίνει, αθλείται και πρέπει να γυρίσει πίσω να κάνει μπάνε και μετά να βάλει άρωμα. Αν πάρει άρωμα τώρα. Τι α, θα γίνει. Πάνω έτσι. από τον υδρότα, αντιλαμβάνεστε. <laughs> Αρκετοί το έχουμε μυρίσει. <laughs> Ειδικά την άνοιξη, νομίζω έτσι. <laughs> Δυστυχώ εκεί που καλοκαιριάζει. <laughs> <laughs> Πώ μπορούμε να πούμε ότι ένα χώρο χρειάζεται άρωμα. Πιστεύει ότι όλοι οι χώροι χρειάζονται μια, να, να περάσουμε ένα σέντ, έναν άρωμα από πάνω του. Ή όχι. Εξαρτάται τι θέλουμε να κάνουμε τον κάθε χώρο. Ένα χώρο πρέπει να μυρίζει. Και γιατί πρέπει να μυρίζει, Για να μπορεί να επικοινωνεί με του πελάτε του. Γιατί, όπω είπα και πιο πριν, το άρωμα είναι μία. Η όσφρηση είναι μία μορφή λεκτικ... μη λεκτική επικοινωνία. Να ξεκινήσουμε. Να και τα βασικά. Ε μια από τι πέντε μα αίσθησει. Άρα είναι πάρα πολλά σημαντική. Ίσως στι μέρε στις μέρες μας να μην έχουμε δώσει την απαραίτητη βάση όπως είπαμε πριν. Συμβαίνει αυτό διότι καλό ή κακός είμαστε περισσότερο τη εικόνα. Ναι, άρα οι επιχειρήσει πρέπει να επενδύσουν στην όσφρηση, αν μπορώ να το πω έτσι. Ε, πλέον, πλέον, ναι, πρέπει να επενδύσουν στην όσφρηση. Πρέπει διότι τους φέρνει αποτελέσματα τα οποία προσπαθούν να τα φέρουν με πάρα πολλούς τρόπους και στο τέλος αυτό τους τα φέρνει και τους τα δίνει ενδόμηχα τα παίρνουν, παίρνουν χωρί να αντιλαμβάνονται τίποτα. Ο κόσμο εισπράττει τι πληροφορίε χωρί να χρειάζεται να μιλήσουν. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Άρα, εγώ θέλω άρωμα να μου κατασκευάσει. Μπορούμε. Θέλω να μου κατασκευάσει άρωμα να μυρίζει γκαρά. Μπορούμε. Βουλκανιζατέρ. το, 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 κα, το καλό. <laughs> Γιατί ρε φίλε. Δεν ξέρω τι να ξέρει γκαρά, ρε φίλε. Ε, φίλε, εντάξει, ρε φίλε, Άλλος, που ενά... Που ενάρτησε τη ζωή, αλλά πρέπει να νιώθει ότι είναι σε χώρο. Φόρο... Ότι είναι σε γκαράζδρε. Ναι, είναι σε γκαράζδρε. Θέλω να μυρίζει ε. λάδι, α πούμε. Να μυρίζει break cleaner. <laughs> 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 Εγώ Δεν Το καλό που έχει η δουλειά είναι ότι εξελίσσεται σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, δημιουργούμε κάστο αρώματα. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο αυτό. μπορούμε να φτιάξουμε την συγκεκριμένη ω φρετική ταυτότητα τη κάθε επιχείρηση. Που θέλει ο κάθε άνθρωπος Ακριβώ. Δηλαδή, φαντάσου τώρα η επιχείρησή σου να έχει συγκεκριμένο κόνσεπτ και συγκεκριμένο άρωμα. Το οποίο να, το, να μυρίζει ο κόσμο μόνο εσένα. Άρα, με το που θα έρθει ο κόσμο να μυρίσει να μπει μες στο μαγαζί σου και εισπράξει όλο αυτό το κόνσεπτ που έχει δημιουργήσει εσύ, θα εισπράξει και το άρωμα. Και με το που θα φύγει από εκεί, να ξέρει ότι δεν θα σε ξεχάσει ποτέ. Είναι, είσαι στο μυαλό του πάντα. Θα σε αναφέρει. Α, αυτή η δημιουργία που τη, που τη μύρισα, α το Σάβα. Κατάλαβε. Αυτό λοιπόν δημιουργεί πάρα, πάρα πολύ ε, αξιόλογα αποτελέσματα. Άρα, εγώ αύριο θέλω συνταγή. Άμα πληρώσει, θα πάρει να αναφερθούμε Ναι, επειδή έχουμε κάποια προμήθειε να έχουμε, θα τα βρούμε. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε, άρα μπορούμε να τα βρούμε. Εντάξει, Μάρι, αύριο θα θυμάστε. Θέλουμε λάδι, Break Cleaner, Spark. Να μυρίζει έτσι, θέλω να μυρίζει ο χώρο μαζί έτσι συνεργείο. Να είναι πιο άρωμα. Ό,τι μπρουτάλ θε, μπρουτάλ. Σε λίγο παίξουμε για ξυλογείο εδώ μέσα. Λοιπόν, εγώ προσωπικά είμαι πάρα πολλά καλυμμένος που το κομμάτι μας σήμερα. Ε, ήδη είχα το γνωρίσει... Πόσο νιώσεις συνεργαζόμαστε? Είμαστε 4-5 μήνες. 4-5 μήνες. Και θεωρήσα πολλά σημαντικό. Νομίζω ότι είπαμε την πρώτη μέρα που ήρθες. Ναι, ναι. Ότι θέλω να κάνουμε τη συζήτηση σήμερα. Και πραγματικά όποιο μπορεί να επενδύσει... Και το κόστο είναι μεγάλο. Πραγματικά, δηλαδή, τα αποτελεσμάτα που φέρνει με την αξία που έχει σήμερα Εν πάρα πολλά χαμηλών και λέω το έτσι πολλά ειλικρινά ότι δεν κάνω αντιπροσωπευτικό. Εσύ με υπερακριβούς, αύριο είναι στιγμές σου. Κάνεις στην πορεία σου. Και <χι> <χι> ε, αξίζει πάρα πολλά κάποιος να το σκεφτεί και να επενδύσει στο να αρωματίσει το χρόνο του, αλλά σωστά. Γιατί εντάξει, είπαμε, όσες φορές αγοράζεις τα σπρέια ή υπεραγοράζεις οτιδήποτε, είναι instant. Είναι τα τρία-τέσσερα λεπτά που να μυρίζει ο χώρος. Μετά χάνεται. Γι' αυτό και ψεκάζω στη συνέχεια. Ενώ βλέπεις δάμε, αφήνουμε στη συνέχεια έχει... αφήνουμε, δάμε, το άρωμα, το οποίο είναι leather, πολύ τέλεια το leather. Μ' αρέσει. Άρα, αρέσει. <laughs> έχει, έχεις ξεκινήσει, και έχεις εξελιχθεί σε έναν άνθρωπο που ο οποίος, δεν ξέρω, <laughs> νομίζω θα, θα τον πάρουμε τα γραφή Μάριε. <laughs> Εντάξει. Ωραία, τώρα να σου πω, Κοίτα, είναι πιο σωστό να μιλάς από προσωπικές εμπειρίες. εμπειρίες. <laughs> Γιατί εντάξει, μπορεί να εκφραστεί και καλύτερα, και είσαι πιο αντικειμενική άποψη. Εγώ προσωπικά λέω ότι στην αρχή, είναι όταν άκουσα το κόστο, σε θα άποψη, μα δεν πάω πάει. Είναι αρκετή χρήματα, γιατί όταν τα συνυπολογίσαμε σε μια μπάροδο χρόνο, ενώ όταν είδα το αποτέλεσμα, πραγματικά όταν είδα το αποτέλεσμα, λέω ότι ναι, αξίζει το, τον, κόπο. Και οποιοδήποτε που μα ακούει, οι πεντε 6 που μα Ακούν ή βλέπουν σήμερα 7 να μα ακούσει κι εσύ. αξίζει τον κόπο να επενδύσει σε αυτό το κομμάτι. Και όχι γιατί στο Zen Plus ενώ αν έχει άλλε εταιρείε, δεν έχει επιθετικό marketing. Κατάλαβα, Κάνουμε άλλου είδου marketing. Εμείς. Εδώ θεωρώ ότι αξίζει τον κόπο. Πραγματικά αξίζει τον κόπο. Εγώ θέλω να το αφήγω δαμέ, αν θέλεις εσύ κάτι να μας πεις UFC ασχολείται άλλον κανάλι podcast Αν να, να σε στείλουμε να πάεις να, να μιλήσεις τίποτα. Σε άλλον κανάλι podcast Σε φίλοι μας ο Γιάννος και ο Παναγιώτης να, να πάεις Αλήθεια, ναι. Κα... κατάλαβα Είδες, εμείς και... δεν έχουμε προβλήμα Να σε στείλουμε και σε άλλα podcast <laughs> Αλλά να μιλήσεις για UFC Να Μιλήσουμε για UFC, <laughs> εντάξει, <laughs> δεν ξέρω πολλά πράγματα Οπότε να τα αφήσω στην άκρη <laughs> Εξήγα τον κόσμο τι θα κάνουμε εδώ σήμερα Όχι φίλε, δεν θα εξηγήσω τίποτα. Εσείς, Εσεί θα μου πείτε τι δώρο θέλετε να κάνετε. Ναι, εμεί θα το πληρώσουμε. <laughs> <laughs> θα κάνουμε wooden stick. Ε, θα δουν. Θα προτείνουμε εμεί δύο αρώματα που θεωρούμε τα, τα δυνατά τα αρώματα. Εσεί θα προτείνετε, όχι εγώ. Εντάξει. Εμένα νομίζω αν ξέρει ποιο είναι ε, το αρώμα ε, Για αυτό προτείνω. σου λέω. Είναι για όσου δεν το ξέρουν το FTV. Λοιπόν, και θα βάλουμε δύο αρώματα. Θα βάλουμε δύο wooden stick και θα κάνουμε δώρο και μία car συσκευή. Ε, θέλεις Θέλει να, να, δείξουμε και την car να τη Όσοι μα ακούνε να πρέπει να το δουν. Είναι Ναξί καινοτόμα. σεξουαλική. Έτσι. Έτσι. Είναι σεξουαλική, είναι chic. Είναι, είναι καινοτόμα γιατί μπαίνει κατευθείαν στο αυτοκίνητο και πάει με το USB. Ε, να τη φέρω μπροστά, Έτσι. ηλιά μου, και μπορεί να εξηγήσει πώ δουλεύει το πράγμα. Ε, ακριβώ. Έχει τέσσερα επίπεδα εντάξει, που μπορούμε να τη ρυθμίσουμε. Σύνθω μέσα στο αυτοκίνητο δουλεύουμε στο 1 ή στο 2. Εκτό αν κάποιο είναι πολύ άρρωστο, όπω είναι εδώ ο φίλο μου που δουλεύει στο 4, με συνέχεια. Ή κάποιο που καπνίζει, να το τονίσουμε εδώ. Ε, εντάξει, συνήθω οι άνθρωποι που καπνίζουν είναι περιορισμένοι ή ω φρεσί του και το, το, θέλουν περισσότερο. Αλήθεια είναι. Ε, για κάποιον που καπνίζει υπάρχει και άλλη λύση. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο προϊόν που λέγεται αντιτομπάκο και αδρανοποιεί το τσιγάρο είναι αν θέλει κάποιο να το έχει μέσα στο αυτοκίνητό του που να μπορεί να το αδρανοποιήσει εντελώ. Εντάξει, μην, μην τα πει όλα. Σήμερα σου να σε πάρει και κάποιο αν τηλέφωνο να του πει. Πλάκα Οπότε βλέπει ότι έχει το καλώδιο και πάει κατευθείαν στο USB του αυτοκίνητου και το συνδέει. να Είμα... κάνουμε ε, ένα <laughs> τέτοιο δώρο και δύο γκούντεν stick. Είδε <laughs> Μάριε. Το αφεντικό τρελάφηκε. <laughs> <ρε. laughs> ναι. <laughs> Άρτε, πάρτε, πάρτε.

Κι εγώ είμαι καλυμμένο και είμαι και υπόχρεο. Και τι με καλέσατε. Μόνο και μόνο που με καλέσατε σε αυτό το τεράστιο κανάλι που έχει αυτή τη τεράστια δημοτικότητα. Ναι, Έξι άτομα και τρει ακροατές. Ναι, αλλά αυτοί οι έξι τι είναι, ρε φίλε Όμω έτσι. Α, εφτά μαζί σου, ξέρει. Το ξεχνάω. Πραγματικά ευχαριστώ πάρα πολύ. Απόλαυσα την παρέα. Εννοείται ότι είσαι κοντά μα λόγω τη σχέση που έχουμε. Δεν το γάμουμε για κάποιον άλλο σκοπό. Ε, πήραμε την καθαρά πρωτοβουλία δική μα απλά για να ξέρει ο κόσμο ότι εν, εν, απλά θέλαμε να δείξουμε και τα προϊόντα στα οποία ασχολείστε εσεί. Δηλαδή, εγώ σου είπα, φέρε πράγματα να με αναδείξουμε τον κόσμο. Εσύ μου είπε, και αν δεν μου το έλεγε, εσύ, εγώ δεν υπήρχε περίπτωση ποτέ να το κάνω. Ναι, Είταν και πολύ φίλο ξε... με τι κάμερε. Πολλοί μπορεί να υποθέσουν ότι εν γίνη και επίτηδε, και εμένα που σενά, Απλά yeah. ξεκαθαρίζουμε το ότι εγώ σου είχα ζητήσει, φέρε props για να δείξουμε στον κόσμο τι κάνουμε. Γιατί η δουλειά που κάνουμε και η δουλειά που ασχολείσαι, εγώ πριν να σε γνωρίσω, δεν είχα ιδέα ότι υπάρχει τόση πολλή δουλειά, τόσο πολύ marketing ενώ στην Κύπρο. Mm. Και συναντούσα το κυρίω στο εξωτερικό. Και όταν έψαξα, είδα ότι «Anycent Plus, καλή ώρα. Και μιλήσαμε στο τηλέφωνο. Που μένα αν είσαι ok, μπορεί να μα πει και εσύ ένα μήνυμα για κλείσιμο, αν θέλει. Ένα yeah, μήνυμα αν θέλει, μπορώ να κλείσουμε και τώρα, αν έχει πρόβλημα. Ένα, ένα μήνυμα γενικό είναι προ όλου μα. Είναι απλά να ευχαριστούμε τη ζωή και να δημιουργούμε. Τίποτα άλλο. Και κάτι άλλο που ξεχάσαμε, ε, ότι δεν είναι όλα λεφτά. Γι' αυτό λέω να δημιουργούμε, αδερφέ. Αν δημιουργεί, θα έρθουν κι αυτά. Το θέμα είναι να μπορεί την κάθε μέρα σου να την περνά όμορφα και να κάνει ωραία πράγματα τα οποία σε ευχαριστούν εσένα και να έχει ανθρώπου αληθινού δίπλα σου. Τα υπόλοιπα Έρχονται και φεύγουν. Ηλιά μου, χάρη καπου ήρθε. Σε τον χρόνο σου. Εμεί δεν θα τα πούμε δίπλα γιατί να πρέπει να ανανεώσουμε τα ρώματα μα ε, τώρα. Σου so, νομίζω να ξανακάμουμε και άλλο podcast. Υποθέτω. Εγώ oh, κατάλαβα. Ό,τι θέλετε. Μαζί σα. Για να μα ακούσει, κάνε search Listen Blitz σε Spotify, Apple Cast, Google Cast, Stitcher. Αν θέλεις να μας ακούσεις offline, πάτα download και το ακούσω όποτε θες. Για να μας δεις, gane search listen blitz see youtube ke facebook